υπομονή, επιμονή και πειθαρχία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το σκάκι και η Ειρήνη Αργαζάκη δεν αναδείχθηκε τυχαία πρωταθλήτρια Ελλάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο Ρέθυμνο. Είναι μόλις 15 ετών, είναι σκακίστρια του Όφη και στόχος της η κορυφή. Η εκπομπή Κρήτη σήμερα συνάντησε την 15χρονη σκακίστρια στο γήπεδο του Όφη, εκεί όπου κάνει τις προπονήσεις της. Η ίδια μίλησε για το πότε ξεκίνησε να ασχολείται με το σκάκι, πόσες ώρες αφιερώνει στο αγαπημένο της άθλημα, ενώ εξομολογήθηκε και τους στόχους της για το μέλλον. Θέλω να μου πεις σε ποια ηλικία ήρθες πρώτα σε επαφή με το σκάκι, με αυτό το άθλημα. Ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού. Και μέσα από την οικογένειά σου ήρθες σε αυτή την επαφή? Ναι, έπαιζε ένας ξαδερφός μου και πέμπνη η θεία μου να ξεκινήσω και έπαιζε μαζί. Άρα ξεκίνησες μαζί με τον ξαδερφό σου και στη συνέχεια είδες ότι σου αρέσει και είπες να γραφτείς και εδώ στον σύλλογο, στον όμιλο του Όφη. Επειδή ο ξαδερφός μου ήταν πιο μπροστά, πρώτα γράφτηκα και μετά ξεκίνησα να παίζω μαζί του. Και τι είναι αυτό που βρίσκεις στο σκάκι τόσο ενδιαφέρον και συνεχίζεις? Γιατί έχουν περάσει χρόνια από τότε, είσαι 15 ετών πλέον. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, ιδιαίτερο. Και θέλει δημιουργικότητα, οπότε πάνω στη σκακέρα βγάζω εγώ ό,τι θέλω κάθε φορά. Πόσο εύκολο είναι να μάθει κανείς να παίζει σκάκι? Το βασικά είναι εύκολα σίγουρα, αλλά για να παίζεις αγωνιστικό επίπεδο θέλει πολύ δουλειά. Πόσες ώρες προπόνησης κάνεις αυτή τη στιγμή, πόσες έκανες ξεκινώντας να παίζεις, αλλά και πόσες ώρες κάνεις τώρα που είσαι μια πρωταθλήτρια, που πήγες για τον πρωταθλητισμό? Όταν ξεκίνησα έκανα μία ώρα τη βδομάδα, μία μισή νομίζω, και τώρα δουλεύω κάθε μέρα από μία ώρα τουλάχιστον. Και μόνη σου στο σπίτι? Ναι. Η Ειρήνη Αργαζάκη με απόλυτη συγκέντρωση προσπαθεί να κατατροπώσει τον αντίπαλό της που στις προπονήσεις δεν είναι άλλος από τον ίδιο της το δάσκαλο, τον Παναγιώτη Χριστοδούλου. Φυσικά το άγχος την ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων στο Ρέθυμνο δεν έλειπε. Ήμουν πολύ αγχωμένη γιατί ουσιαστικά τεκνάτησα τον τελευταίο γύρο. Και απλά προς τα μέσα της παρτίδας είδα μια συμπαίκτριά μου να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο γιατί είχε μόλις τελειώσει και μου έκανε ένα νεύμα ουσιαστικά λέγοντάς μου καλή επιτυχία και τότε απλά πήρα τα πάνω μου και λέω το έχω και το κατάφερα. Μπράβο σου, και όταν σου είπαν, σου ανακοίνωσαν ότι έχεις κερδίσει, ποια ήταν τα συναισθήματά σου? Ουσιαστικά ήξερα ότι με το αποτέλεσμα που θα έκανα μαθηματικά θα κλείδωνε τη θέση. Οπότε απλά τελειώνοντας τον αγώνα μου είχα ένα χαμόγελο και απλά ήθελα να κάνω ανάλυση στην παρτίδα μου πρώτα πριν κάτσω να σκεφτώ τα υπόλοιπα. Συνεχίζω κανονικά. Τώρα πρέπει να δουλέψω και πιο πολύ και να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ στους αγώνες που έρχονται. Η 15χρονη πρωταθλήτρια Ελλάδος στο σκάκι αφιερώνει επίσης πολλές ώρες στο να διαβάζει για το άθλημά της, καθώς πέρα από το πρακτικό κομμάτι, η θεωρία την πάει ένα βήμα παρακάτω. Για να βγουν όλα αυτά στην πράξη πρέπει να έχεις διαβάσει πριν. Και έχει πολύ διάβασμα, έχεις αφιερώσει πάρα πολλές ώρες. Ναι.